I came now to K Cineplex to cut 4 tickets for the Vurade Gidoni movie. Να βουρήσουμε, φωνάζουν οι γειτόνι. Κάποιος καυκά σε γίνει και μπουκάτο στο μπαλκόνι. Χαίνει η μάνα το παιδί και το παιδί το κύρι. Και ζήτησε ο φίλος της αυγού το παραδείγμα. The movie that we are going to watch tonight, one actor is friend of mine, Simos Tsakkas, and I'm excited to see how he will perform. So looking forward to see that movie. Ως αύριο θέλω το δάνειο να ξοφλημένο. Κατώ! Εσύ αγκούρι! We came to see Vurade Gidoni now, and a funny fact, my grandfather has 55 years to see a movie in a theater, and the previous movie that he watched, it was black and white. And it's going to be an interesting experience with him watching Vurade Gidoni. Τα που θέλουν τούτο κουρουμπέτσι. Τα ριάλια σου. Μυρίζουμε ευρωπουλάκια. 19 εκατομμύρια τούτα. 19 εκατομμύρια. Τα πράγμα. If you don't know Greek, leave immediately this video because it's going to be in Greek. Οξαξής, είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Σίμον. Ευχαριστώ κύριο Σίμον που... Σίμον, ρε Σίμον και κύριε. Έσυ τόσο νερό, σε ξέρω, έσυ είπα από τέ Σίμον. Επία προχτές να δω το σινεμά την Παρασκευή, ήταν η δεύτερη μέρα. Επία μαζί με τον παππού μου, με τα αδέρφια μου. Εκτός που πέρασαμε καταπληκτικά και τέσσερις μάτσες και συζητήσαμε και μέσα στο αυτοκίνητο και μιλήσαμε και αναπτύξαμε και τις σχέσεις μας και πέρασαμε όλοι. Είδα και αμέ γιαγιάες 70-60 χρόνια μαζί με τα γονούθια τους, με την οικογένειά τους. Είναι καταπληκτικό το που γίνεται με το Vurade Gidoni η ταινία. Πώς είναι οι αντιδράσεις τούντες μέρες? Έχει σχεδόν μια εβδομάδα που ευκήγε. Εντάξει, τόσο είναι και ο στόχος. Δηλαδή, το Vurade Gidoni όταν ευκήρε ήταν για να ενώσει την οικογένεια. Δηλαδή, ένα στατιστικό στοιχείο ήταν ότι ο Ρόντο Vurade Gidoni μειωθήκαν τα διαζύγια στην Κύπρο. Διότι ο κόσμος εγελούσε, έκαναν οπότε αποφεύγουν να τσακούν στο σπίτι. Εντάξει, το εκπληκτικό τώρα είναι ότι εμείς μετά από 18 χρόνια υπολογίζαμε τη νέα γενιά, επειδή δεν το γνώρισε τον καιρό που παίζεται τον Vurade Gidoni. Κάποιοι ήταν ούτε καν γεννημένοι. Να έχει τόσο ενθουσιασμό με νέα γενιά. Πόσα χρόνια περάσαν που δεν. Περάσαν από την τελευταία σεζόν, περάσαν 14 χρόνια. Wow. Άρα του γίνει επιτυχία. Ήμουν 4 χρόνο. Ότι ακριβώς, βλέπεις, και συνεχίζω με παππούς σου, η γιαγιά σου, δηλαδή πάει ουλή οικογένεια στο σινεμά. Έπιαν 5-6 γενιές και τούτο που μόνο του είναι τεράστια επιτυχία και κάτι πολύ ωραίο είπες εσύ, ότι είσαι κάτι κοινό να μιλήσετε ουλή και να αναπτύξετε σχέσεις σας. Τούτη είναι η επιτυχία για μένα, πέραν του γέλιου και της κωμωδίας της ταινίας. Επιτρέπετε να πω τούτο πόσα άτομα το είδαν μέχρι τώρα? Μέχρι σήμερα 42.000 άτομα. Στα σινεμά μόνο. Και ακόμα έχει 6 μέρες που παίζει, 5 μέρες. Wow. Με τους... Πώς είναι η εμπειρία που ξαναβρεθήκετε όλοι? Φαντάζομαι χτίσετε τόσες ωραίες σχέσεις παλιά, επειδή ήταν τόσο ωραία χημεία. Φαντάζομαι και μετά από 14 χρόνια πώς είναι... Ήταν έτσι να περάσει μια μέρα. Ήταν τούτο το εκπληκτικό, ότι ξαφνικά μπήκαμε, η ρόλη ήταν έτοιμη, ο σεβασμός ένας προς τον άλλον έτοιμο, η αγάπη που είχαμε και τούτη είναι η επιτυχία, διότι αν δεν έχεις αγάπη μες στην δουλειά σου, δεν θα έχεις επιτυχία. Και επειδή τούτη η ομάδα ήταν δεμένη τόσα χρόνια και ακριβώς είπαμε το ίδιο πράγμα όπως το αφήσαμε, ότι ήταν με πολλά μεγάλο ενθουσιασμό και πολλά μεγάλη αγάπη, όσες δυσκολίες, διότι όπως είδες στην ταινία, τα γυρίσματα έγιναν στις 45 βαθμούς Κελσίου και είναι στις σκηνές έξω. Έγινα στην υπόγεια, νερά. Φαντάζομαι πόσο το πήρα ήταν μέσα. Ήταν πάρα πολλά δύσκολες συνθήκες, αλλά η αγάπη για το που έκαναμε έδιαν μας το κίνητρο για να δει ευκή δουλειά που είδες. Τέλεια. Είμαι πολλά χαρούμενος που σε ξέρω προσωπικά και έχουμε μια σχέση και θέλω να πω ότι
ο κύριος Σίμος βοήθησε με και πολλά προσωπικά στο... ήταν, ας το πούμε, ένας από τους μέντορες μου. Βρεθούμασταν μαζί με κάποια session και μιλούσαμε για τα όνειρα μας, τους στόχους μας κτλ. Που τη Limitless Team. Και θέλω, είναι ένας από τους λόγους που είμαι έτσι cool. Ο λόγος είσαι εσύ. Εμείς είναι τα εργαλεία που δίνουμε. Εντάξει, κοιτάξτε, η Limitless ήταν ένα όνειρο μου. Γιατί την επιτυχία που βιώσα εγώ ως άνθρωπος ολοκληρώνοντας τους στόχους μου, ήθελα να βοηθήσω και άλλον κόσμο να βιώσει και να ζήσει τα όνειρά του. Οπότε δημιουργήσαμε την ομάδα με τον Χρήστο και τον Κωνσταντίνο. Υπήρχε και ο Λάμπρος Ιωάννου, αλλά τώρα δημιουργά μια άλλη δική ομάδα. Οπότε δημιουργήσαμε με τον σκοπό να βοηθήσουμε και σαν εσένα την νεολαία και άνθρωπους που ήδη είναι σε κάποια δουλειά και μπορεί να μένουν εκείνο που θέλουν να κάνουν ή σχέσεις που διαλύονται, ανθρώπους βασικά να ζήσουν τη ζωή τους, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και όλους τους στόχους. Και τούτο που θεωρώ ότι είναι και η επιτυχία της Limitless Team. Άρα εσύ ως άνθρωπος θέλεις να θεωρείς λίγο πιο χαρούμενος τους υπόλοιπους ανθρώπους, εν τούτο που ενώ σκοπός της ζωής σου πιστεύεις εσύ. Θέλω να θεωρώ όλους τους ανθρώπους χαρούμενους και θέλω να θεωρώ τους ανθρώπους να φτάνουν να υλοποιούν τους στόχους τους και να φτάνουν στο ανθρώπινο δυναμικό, διότι ο άνθρωπος έχει απίστευτη δύναμη μέσα του. Απλά η ρουτίνα λίγο μας αφήνει, κολλούμε λίγο στη μιζέρια και αφήνουμε τα όνειρά μας να πεθάνουν. Και εν τούτον που ενώ σκόμαστε τη λειτουργία, να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να υλοποιήσουν τους στόχους τους και να πιάσουν τα όνειρά τους. Τέλεια, ευχαριστώ τα social media και τα λοιπά του Σίμου. Είπασαι Σίμο. Έντα να βάλω στο link στο description. Ευχαριστώ πολύ για ο χρόνος σου. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία σου. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό που ξεκίνησες και δεδομένη επιτυχία σου. Να είσαι καλά. Bye.